Μπράβο ξανά. Ευχαριστώ, παιδιά. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη συμπεριφορά όλων που μου δώσανε 10 ψήφους. Δεν τους έχω πολύ εμπιστοσύνη σαν ομάδα, για να είμαι ειλικρινής. Όσο καλά σήμερα και να θέλουν να μου φερθούν, δεν μπορώ να ξεχάσω την προηγούμενη συμπεριφορά τους. Πώς είναι δυνατόν να φέρεις έναν άνθρωπο έτσι άσχημα και μετά να του λες ότι τα πας καλά και εγώ σκέφτομαι ότι αν δεν τα πάω καλά τις επόμενες μέρες, πάλι θα φρούνε λόγο να με κατηγορήσουν για κάτι, γιατί είδα ότι δεν ανέλαβε κανένας τις ευθύνες του στην ομαδική. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη αποχώρηση του φετινού MasterChef. Ακούστε τι θα γίνει και δώστε προσοχή. Η μέρα θα ξεκινήσει με την δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας. Όποια από εσάς επικρατήσει θα αποφύγει την δοκιμασία αποχώρησης και θα εξασφαλίσει την παραμονή της στον διαγωνισμό. Μεγάλη ανατροπή, οπότε στην ουσία μία θα σωθεί και μετά οι δύο θα διαγωνιστούν μεταξύ τους να δούμε ποια θα μείνει. Έτσι ακριβώς, οπότε τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μία από τις τρεις κοπέλες θα σωθεί από την τελευταία στιγμή, αυτή την τελευταία ευκαιρία. Γιατί θυμάστε που λέγαμε δεν θα υπάρχουν ξανά επιστροφές. Αν φύγει κάποιος κάποια τώρα, τέλος. Θα φύγει από τον διαγωνισμό για πάντα. Αυτό είναι το MasterChef. Οπότε θα έχει τώρα δύο μαγειρικές αναμετρήσεις. Μία για το ποια θα εξαιρεθεί και μία για το ποια θα φύγει.